καλλιτέχνης, όσον αφορά τις δηλώσεις σου. Δεν φιλτράρω, η αλήθεια είναι. Και ζηλεύω αυτούς που μπορούν και το κάνουν. Τι έχει μαζί σου, ο Σταμάτης Μονίδης. Είχε έρθει στην εκπομπή, είχε πει ότι σ' αχάρισες, ότι σ' είχε βοηθήσει και μετά ότι δεν τον αναγνώρισες. Εγώ του είχα δώσει τραγούδια. Αλλά παρόλα αυτά δεν. Εντάξει, δεν θα καθόλου. Δεν ασχολούμαι καθόλου. Να σε ρωτήσω για τον Νότι Φακιανάκη. Είχε δηλώσει ότι είναι για σένα σαν να μην υπάρχει και μάλιστα έχει πει να πάει να μπιπ. Το ρωτάει δημοσιογράφος. Κάποιοι καλλιτέχνες έχουν αντίθετη άποψη με εσάς. Και λέει, πες τους να πάει να μπιπ. Με το ίδιο στυλ, ας πούμε, πες τους κι αυτούς να πάει να μπιπ. Ευχές δώσαμε, ρε παιδί μου, τι είναι το τι πιο ωραίο πράγμα αυτό να μπιπ. Μου αρέσουν οι άνθρωποι που μιλάνε και σκάνουν λάθη. Προτιμώ δηλαδή τον Νότι που μιλάει από κάποιους που δεν μιλούν. Θα συνεργαζόσουν μαζί του, μάλλον. Θα είναι από τις πιο δυνατές συνεργασίες, γιατί έχει μια τρέλα την οποία γουστάρω. Θα κάνει θέα το γάμο. Ναι. Δεν μπορεί σκεφτικό να κάνει. Μην το λες, άμα πάω σε καμιά άλλη χώρα και σου πω ψέματα. Γίνεται αυτό. Ναι, το ψάξαμε. Δεν είναι άκυρος ο γάμος. Δεν θα είναι άκυρος. Ενώ οι άλλοι ήταν έγκυροι. Πούντι. Πάντως υπάρχει ένα πάθος σε σχέση με τη Λελέ. Εσένα, τι σ' αρέσει σε εκείνη. Καταρχάς, μου αρέσει πολύ σε γυναίκα. Με πιάνω, ρε παιδί μου, ύστερα από τόσα χρόνια να την κοιτάω έτσι μέσα στο σπίτι όταν κινείται. Με πονηρό μάτι, και αυτό μου αρέσει. Θα έκανες πέμπτο παιδί. Δύσκολο, όχι. Ασχολείσαι με την εμφάνισή σου. Πολλοί άντρες κάνουν μπότοξ, ξέρεις, αλλά. Όχι, τώρα αλλά θέλω να πάω να κάνω λίγο το λαιμό μου. Μου έχει πει λέω να πάω να κάνω λίγο το λαιμό μου. Να βάλεις τα σκηνάκια. Ναι, μου έχει πει να βάλω νήματα. Δεν θα είναι πολύ πιο νεανικός ο λαιμός. Θα βάλεις νήματα. Δεν ξέρω, μα πονάει. Δεν έχω βάλει, αλλά θεωρώ ότι δεν έχεις τόσο σοβαρό θέμα για να το κάνεις. Αυτό τι είπα και εγώ, ότι είμαι τέλειος. Σε έχουν απατήσει στο παρελθόν. Τουλάχιστον δεν το ξέρω. Εσύ. Το ξέρουμε. Τώρα είμαστε εντάξει, με χωνεύεις. Θέλω λίγο χρόνο ακόμα. Χάρηκα πολύ που τα πάμε. Τους άλλους δεν τους θέλω ακόμα πολύ. Τους αγαπάνε. Ναι, κι εγώ, αλλά ας κρατήσω λίγο μου τρόικα. Είναι πιο εμπορικό. Θες να πεις κάτι για τα ψάρια σου, Γιώργο, με τους καρκαρίες, αυτά που κάνετε τελικά σας. Αφού το παίζει οικολόγος και λέει ότι πάει που τα βγάζω, που κρίμα τα ψάρια και τέτοια. Μέχρι και για τα ψάρια βρήκε λάτωμα. Όλο θα βρει κάτι να πει την είναι αυτή του. Επειδή με αγαπάει το κάνει. Ναι. Είναι απίστευτο. Ό,τι και να λέγεται σε αυτή εδώ την εκπομπή, κάποιος περνάει πίσω από τις κάμερες και λέει κάτι. Και γράφει, όλοι άγκαζοι, παιδί. Δεν είπα τίποτα κακομοίρη, σας είπα ότι είναι καλός ψαράς. Και πετάγεται τούτη εδώ και λέει ότι τα ψαράκια τη φταίνει και τα λοιπά. Οικολόγος. Ξέρω να το κρύωσε εκεί. Πάντως είναι μάγκας, είναι αληθινός. Είναι ωραίος και μιλήσει ωραίες. Κοίτα, έβγαλε ειδήσεις, είπε ρε παιδί μου ότι θα συνεργαζόταν με τον Σφακιανάκη. Όντως θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον δίδυμο αυτό ο Σφακιανάκης με τον Ρόκο. Ο Νότης δεν ξέρω αν θα ήθελε. Τώρα μετά από αυτή την πρόταση μπορεί. Και να. Ο Νότης που θα είναι. Δεν μιλάω για τον Σφακιανάκη γιατί με απειλούν. Γιατί? Ποιος απειλεί? Οι fans. Η εξωγήινη. Ναι. Οι fans. Ποιοι σου δίνουν? Οι fans του Νότη. Του Νότη, ναι. Έχει οι fans του Νότη. Έχει πρόσεχε. Πάρα πολλού φανατικού. Έχει φανατικού. Τι εννοεί σε απειλούν? Με απειλούν που γράφουν κάτι απειλητικά. Το Twitter. Ναι, πολύ. Από το περσινό, μην μιλάς για τον Νότι και τέτοια. Δεν μιλάω για τον Νότι. Ξανά ποτέ. Αγαπάμε Νότι, αγαπάμε Νότι. Μην ξαναρθείς από τη δουλειά σου, λένε. Δεν το ήξερα εγώ αυτό. Ο Νότις και ο Justin Bieber πια. Δεν τολμάμε να μιλήσουμε. Ωραία σύγκριση, Νότις και Justin Bieber. Επίσης αυτό λέει τρομερό. Να σας πω. Για πες που δεν το ξέρω. Ανθρακονήματα θα βάλει. Όχι, βρε. Είναι κάτι με lifting. Είδες τι λες και τώρα θα πει ότι πάλι είπες κάτι. Ανθρακονήματα τι είναι. Έλα, για πλάκα κάνω. Δεν είναι πλαστική. Είχαμε κάνει και ένα θέμα πέρσι εδώ στην εκπομπή. Κάποιες τα βάζουν και στον ποπό, δηλαδή από κάτω. Ναι, και εκπληκτικά αποτελέσματα. Και τα κορυφαία οργανισμός. Τα κορυφαία οργανισμός. Δεν ρεσί, αλλά για να μπουν δεν πρέπει να κάνεις κάτι. Με υποδόρια γίνεται νομίζω. Υποδόρια. Δεν παίρνει. Το φοβάμαι. Δεν πονάει. Και δεν είναι. Με ενέσεις νομίζω μπαίνουν αυτά. Σου κάνουν ένεση και μπαίνει το νήμα. Δεν πονάει πάντως από την. Είναι σαν μεσοθεραπεία, λέει ο πόνος. Ωραία, πάμε και νήμα. Πάμε σαν μεσοθεραπεία. Γιατί το χρειαζόμαστε αφού είναι αλαβάστρινο. Εσένα δεν ξέρουμε γιατί μπορεί να έχει μουσια. Πάντω είναι ανώδυνο. Ανώδυνο. Δεν χρειάζεται δηλαδή αναισθησία και αυτά. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Θα σα πάω σε ένα άλλο θέμα.